Έντονο είναι και φέτος το πρόβλημα με τα ωράρια των σχολικών καθαριστριών. Ιδιαίτερα στο Δήμο Μυτιλίνης, λόγω του μειωμένου προϋπολογισμού, οι περισσότερες καθαρίστριες θα εργάζονται με 3 ώρες συμβάσεις εργασίας. Γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις στο νεοειδρυθέν Σωματείο Καθαριστριών, που επισημαίνει το γεγονός πως μέσα σε τόσο λίγες ώρες δεν θα είναι εφικτό να καθαριστούν επαρκώς οι σχολικές μονάδες. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Παναγιώτης Κατσαβέλης δήλωσε ότι ο Δήμος διεκδικεί την πρόσληψη σχολικών καθαριστριών με πλήρες ωράριο, ωστόσο το αρμόδιο Το Υπουργείο δεν ενέκρινε την πρόταση του Δήμου και οι διαθέσιμοι πόροι δεν αρκούσαν για να καλυφθούν οι ανάγκες. Εμείς, σαν καθαρίστριες του νομού Λέσβου, καταρχήν έχουμε ιδρύσει ένα σωματείο τώρα πρόσφατα. Mm-hmm. Ζητήσαμε από τον Δήμαρχο Μυτιλίνης να αυξήσει τα κορίτσια που θα είναι σε πλήρες ωράριο, 6,5 ώρες δηλαδή εργασίας, έτσι ώστε για να καλύψουμε τις ανάγκες των σχολείων. Λόγω COVID. Mm-hmm. Επίσης και γιατί από φέτος θα ισχύει το 5,5 ώρα ότι θα τελειώνει το σχολείο. Mm-hmm. Θα μεγαλώσει το ωράριο σε κάποια δημοτικά σχολεία και νήπια. Και κάποιες 30 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 40 θέσεις τετράωρης απασχόλησης, όπου υπάγονται λίγο με μικρότερα σχολεία αλλά με τις ίδιες ανάγκες. Αυτό που πήραμε από το Δήμο Μυτιλίνης ήταν μόνο 15 άτομα σε πλήρες ωράριο. Με την υπόσχεση βέβαια ότι αν έρθει το κονδύλι από το Υπουργείο Παιδείας θα γίνουν και τα υπόλοιπα. Mm. Σε σχέση τώρα με τον Δήμο Δυτικής Λέσβου, όπου ο κύριος Δέρος άκουσε το αίτημά μας για τις εκεί καθαρίστριες της Δυτικής Λέσβου, mm, και φέτος έκανε περισσότερα κορίτσια σε πλήρες απασχόληση, δηλαδή 38 και μόνο 7 σε μερικής απασχόληση. Mm-hmm. Ευχαριστούμε λοιπόν προσωπικά τον κύριο Βέρο και τη Δημοτική Αρχή της Δυτικής Λέσβου που ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας, και περιμένουμε το ίδιο να γίνει και με το Δήμο Μυτιλίνης, να αυξήσει δηλαδή τις ώρες εργασίας, γιατί δυστυχώς οι ανάγκες των σχολείων μας δεν καλύπτονται με 3 ώρες εργασίας μόνο. Το πρόβλημα είναι ότι με 3 ώρες ένα δημοτικό, το οποίο έχει μέσα τουλάχιστον 15 αίθουσες, mm-hmm, μάλλον από 10 αίθουσες και πάνω, βέβαια μέσα το Υπουργείο δεν πιάνει σαν αίθουσες το γραφείο των καθηγητών, τις τουαλέτες, τους κοινόχρησους χώρους, δεν τους λαμβάνει καν. Mm-hmm. Αυτοί οι χώροι όμως καθαρίζονται από εμάς. Πιάνει μόνο σαν αίθουσα. Το σχολείο το πιάνει σαν αίθουσα μόνο. Σχολική αίθουσα. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε ένα σχολείο με 10, 15, 17 αίθουσες συν τους κοινόχρησους χώρους δεν γίνεται να καθαριστεί μέσα σε 3 ώρες. Mm-hmm. Πέρυσι, επειδή ίσχυε το ίδιο ακριβώς καθεστώς, της 3 ώρες εργασίας, οι περισσότερες από εμάς, με προσωπική μας ευθύνη και επειδή θέλαμε να βοηθήσουμε τα σχολεία μας, δουλεύαμε περισσότερες ώρες. Μάλιστα. Για να βοηθήσουμε τα σχολεία, τόσο και οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι ίδιοι μαθητές να είναι καλυμμένοι. Φέτος όμως, επειδή βλέπουμε ότι δυστυχώς από το Δήμο δεν υπάρχει δυνατότητα να μας βοηθήσει και εκείνος, οπότε φέτος θα δουλέψουμε μόνο 3 ώρες ή 3 ώρες τουλάχιστον, mm-hmm, με αποτέλεσμα κάποια σχολεία να μην προλαβαίνουν να καθαριστούν. Mm. Θα μένουν ακαθάριστα. Οπότε ουσιαστικά αυτός είναι ένας τρόπος πίεσης, έτσι ώστε να ο Δήμος Μυτιλίνης να προχωρήσει σε αυτό που μάλλον θα έπρεπε να κάνει. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει από την αρχή, όπως έχει γίνει και σε άλλους Δήμους της Ελλάδας, mm-hmm, γιατί μιλάμε και με άλλα σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Πολλοί Δήμοι, όχι όλοι δυστυχώς, πολλοί όμως, έχουν κρατήσει το πλήρες ωράριο. Mm. Βέβαια, άλλοι Δήμοι έχουν κάνει ακόμα χειρότερο πρόγραμμα. Mm-hmm. Εντάξει, αλλά προσπαθούμε, όλοι προσπαθούμε για το καλό των σχολείων και των παιδιών μας, το βασικό. Όπως γνωρίζετε, το σύστημα πλέον με τις σχολικές καθαριστρίες έχει αλλάξει εδώ και 2 χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια οι καθαρίστρες ήταν από τη Σχολική Επιτροπή. Αυτό άλλαξε και τώρα πλέον οι καθαρίστες προσλαμβάνονται από το Δήμο κεντρικά. Στο αίτημα που είχαμε υποβάλει εμείς για τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν, ήταν περίπου να προσλάβουμε, δηλαδή ζητήσαμε από το Υπουργείο να μας εγκρίνει για περίπου 65 πλήρους απασχόλησης και 35 μερικής απασχόλησης. Mm-hmm. Αυτό βέβαια δεν έγινε. Το Υπουργείο μας ενέκρινε ώρες 302-303 ώρες, που αυτό αντιστοιχούσε ή σε 100 περίπου καθαρίστριες μερικής απασχόλησης, 3 ώρες δηλαδή, ή περίπου γύρω στις 40, περίπου 45 πλήρους απασχόλησης.
Το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται τώρα είναι το εξής, ότι αν προσλάβεις μόνο πλήρους απασχόλησης καθαρίστριες, δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι σχολικές μονάδες. Γιατί ξέρετε ότι ο Δήμος Μυτιλήνης αυτή τη στιγμή έχει γύρω στις 130 σχολικές μονάδες σε όλο το Δήμο. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο να καλυφθεί. Στην προσπάθεια αυτή λοιπόν για φέτος, εμείς πήραμε με βάση τα οικονομικά τα οποία μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε, να πάρουμε 15 πλήρες απασχόλησης και οι υπόλοιπες να είναι μερικής απασχόλησης. Τώρα αυτή τη στιγμή η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, περίπου εκκρεμούν κάποια σχολεία να καλυφθούν. Και πιστεύω ότι τώρα με το που θα ανοίξουν τα σχολεία θα υπάρχουν καθαρίστρες σε όλα τα σχολεία για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη σχολική χρονιά χωρίς προβλήματα. Βέβαια, αυτό το οποίο είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι το αίτημά μας εδώ και πολλά χρόνια ήταν ότι πρέπει πλέον οι καθαρίστρες να είναι μόνιμες. Να μην έχουμε κάθε χρόνο το ίδιο πρόβλημα, να κάνουμε προκηρύξεις, να κάνουμε προσλήψεις και να δημιουργούνται προβλήματα και στις καθαρίστρες φυσικά, που πρέπει κάθε χρόνο να κάνουν αιτήσεις, να κάνουν χαρτιά, να κάνουν διαδικασίες και αν θα προσληφθούν ή δεν θα προσληφθούν, αλλά και δεύτερον να υπάρχουν μόνιμες καθαρίστρες έτσι ώστε τα σχολεία να ξέρουν ποια έχουν και ποιος είναι έτοιμος με το που θα ανοίξουν τα σχολεία να μπορέσει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Μάλιστα. Κύριε Κατσαβέλη, ωστόσο θεωρείτε ότι έστω με μερική απασχόληση θα μπορέσουν να είναι καθαρά τα σχολεία μας? Ακούστε να δείτε, προφανώς όπου υπάρχουν ανάγκες θα προβλεφθεί, δεν θα είναι μία καθαρίστρια από όπου θα υπάρχουν τριώρα, προφανώς θα υπάρχουν και δύο-τρεις καθαρίστρες για να μπορέσουν να καθαρίζουν και να έχουν τους χώρους καθαρούς και έτοιμους να δεχθούν τους μαθητές. Υπάρχει πρόβλεψη σε κάποια σχολεία που είναι μεγάλα να μπουν περισσότερες καθαρίστριες. Δεν θα μείνει δηλαδή μία καθαρίστρια για να μπορέσει να ανταποκριθεί, γιατί καταλαβαίνετε αυτό είναι δύσκολο.